Κύριε λοιπόν, Παπαδάκη, δηλαδή εσείς τον Ιούλιο του 2015 θα λέγατε να φύγουμε από την Ευρωζώνη. Αυτό θα... Εγώ δεν έλεγα αυτό. Εγώ δεν έλεγα αυτό. Ο εκβιασμός είχε αυτό το νόημα. Εδώ είσαστε. Μισό λεπτά, να είμαστε τίμοι. Εφόσον κάνετε ρώτησα, και δεν μας κύριε δικαστές. Τι θα κάνετε αν ήσασταν ο Αλέξης Τσίπρας τον Ιούλιο του 2015. Τώρα που φτάσαμε. Τώρα θα μας κάνουμε 17. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μου απαντήσει. Εάν μου πείτε εσείς τι θα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας εάν ήταν Παπαδάκη το 2017 και μετά θα σας απαντήσω εγώ. Έλεγε ο Τζέφερσον. Έτσι, έτσι να πω κάτι με ρωτάτε. Θα φάμε το χρόνο και δεν θα ρωτήσουμε. Αλλά δεν είναι προσωπικό, εγώ δεν έχω τίποτα με... Ο Τζέφερσον έλεγε ότι αν είχε να διαλέξει... Ωραία, ο Τζέφερσον έλεγε. Εδώ η κυρία Μαρία τι λέει. Ο Τζέφερσον λοιπόν έλεγε ότι αν είχε να διαλέξει ανάσα μέσα σε μια χώρα που έχει κυβέρνηση και δεν έχει εφημερίδες και σε μια χώρα που έχει εφημερίδες και δεν έχει κυβέρνηση, θα διάλεγε το δεύτερο. Αλλά και οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι όταν κάνουν κριτική, για να αξιόπιστοι, πρέπει να μας λένε ότι τι θα μπορούσε... Δηλαδή εγώ ήμουνα μέχρι το 2015, εγώ ήμουνα για σας αξιόπιστος και από το 2015 και μετά... Γιατί δεν μπαίνει υπόψη τις συνθήκες όταν ήσαστε...